Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Ακασταρό, εδώ που κάνουμε όμορφα πράγματα, όμορφες αναζητήσεις σε αναλύσεις αστρολογίας, αριθμολογίας και φυσικά αναλύσεις ταρό. Το θέμα μας, το σημερινό μας θέμα λοιπόν, το οποίο θα προσεγγίσουμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τους αριθμούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Σε όλους, σε ένα μεγάλο ποσοστό, έχει συμβεί, σε άλλους περισσότερο συνέχεια και σε άλλους λιγότερο, να επαναλαμβάνονται κάποιοι ίδιοι αριθμοί. Αυτούς μπορούμε να τους δούμε είτε σε ρολόι, είτε όταν κοιτάξουμε την ώρα, είτε σε συμβολισμούς, είτε σε κάποια ίσως πινακίδα, σε ένα τραγούδι, σε ανθρώπους, στον ύπνο μας, σε κατάσταση, ας το πούμε, ηρεμίας. Συμβαίνει και είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτό που θα αναλύσουμε λοιπόν και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι θα δούμε τους κύριους, θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή, οπότε καλό θα είναι, ακούστε τι, δεν θα πάρει πάρα πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τους βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς, είναι του μυαλού, είναι η φαντασία μας, είναι απλά συμβαίνει, είναι θέμα λογικής, είναι, θα αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, θα σας πω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες, το ρεζουμέ δηλαδή περιληπτικά, και θα προσεγγίσουμε μετά, θα κάνουμε και ένα ειδικό ρίξιμο, θα το δείτε, όσον αφορά με τους αριθμούς. Θα επιλέξουμε αριθμούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Αυτοί οι συντονισμοί, αυτοί οι αριθμοί που θα επιλέξω από αυτές τις κάρτες εδώ, ισχύουν περίπου για έναν μήνα, έτσι. Είναι η διάρκεια περίπου ένα μήνα. Θα σας πω όμως περισσότερες λεπτομέρειες όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, να σας πω το εξής. Αν είσαι καινούριος, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή. Πάτε και το καμπανάκι όλες τις ειδοποιήσεις, αλλά και όσοι δεν έχετε πατήσει το όλες τις ειδοποιήσεις, πατήστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Δυστυχώς είναι από τους κανόνες του YouTube, δεν τα κάνω εγώ αυτά. Γι' αυτό γίνομαι κουραστικό σε κάθε βίντεο και το ζητάω. Και έλα στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα. Πρωτού ξεκινήσω όμως, για να δούμε λίγο τι κάνει εδώ πέρα ο Μπλάκι. Θέλω να σας δείξω το γάτο μου εν ώρα εργασίας, τι κάνει ο ίδιος. Πάρτε λοιπόν εδώ πέρα ένα μάτι που λένε ένα βλέφαρο, δείτε εδώ πέρα τι κάνει, αραχτός και light που λένε. Ζωή χαρισάμενη, περνάει, γατήσια, ζωή. Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως, για να έρθουμε εδώ πέρα στα δικά μας τα θέματα, τώρα να κάνουμε εδώ πέρα, να σας πω 2-3 πράγματα. Όταν βλέπουμε λοιπόν αριθμούς, συνεχόμενους αριθμούς, μπορεί κάποιος να πει είναι θέμα λογικής, μπορεί κάποιος να πει όχι, ξέρω εγώ, εντάξει, απλά συμβαίνει, απλά είδα, έπεσε το μάτι μου ή οτιδήποτε. Έχετε παρατηρήσει όμως πολλές φορές και εσείς από εμπειρία, πολλές φορές πώς συντονίζεστε με κάποιους ανθρώπους. Με τον άνθρωπό σας, με αυτόν που σας αγαπάει, με τον αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας, με κάποιον γονιό ίσως, με τη μητέρα σας, μια φίλη σας. Πώς πολλές φορές ακόμα και με τα μάτια συνεννοείστε και επικοινωνείτε και καταλαβαίνετε αμέσως την ίδια πληροφορία. Τι γίνεται εκεί, είναι απλά ένα τηλεπαθητικό φαινόμενο, είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο. Πώς σας φαινόταν, σας έλεγα, ότι οι συγχρονισμοί αυτοί, οι αριθμοί, υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, εδώ και αιώνες, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Πυθαγόρας είχε μιλήσει για τους αριθμούς. Δεν είχε μιλήσει ακριβώς για το φαινόμενο του συγχρονισμού, όμως ο ίδιος έλεγε ότι με τους αριθμούς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης ακόμα και από medium. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο Πυθαγόρας. Αν θέλετε, αμφισβητήστε το εσείς και δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ απλά σας μεταφέρω την πληροφορία. Πώς σας φαινόταν, σας έλεγα ότι ζούμε, η ζωή δηλαδή, είναι ένας συγχρονισμός. Ναι, αυτό που θα σας πω φαίνεται παράξενο, τα ζώα συγχρονίζονται με εμάς, τα ζώα συγχρονίζονται με τη φύση, η φύση συγχρονίζεται. Ό,τι υπάρχει ζωή, υπάρχει και συγχρονισμός. Καλός ή κακός συγχρονισμός. Καλή ή κακιά στιγμή, όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους. Συμπτώσεις. Αριθμοί 11, 11, 22, 22, 44, 44, 12, 12 ή 3, ή 3, ή 3 αριθμοί, δηλαδή 1, 2, 3, ή 3, 3, 3, ή 4, 4, 4, ή τετραπλή αριθμοί, 5, 5, 5 και ούτω καθεξής επαναλαμβάνονται. Τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Συμβαίνει διότι υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή σε έναν κόσμο υλικό, όπως και σε έναν κόσμο πνευματικό, ίσως με διαφορετικής μορφής. Οι αριθμοί για τον Πυθαγόρα ήταν ενεργειακές οντότητες. Το επαναλαμβάνω, οι αριθμοί για τον Πυθαγόρα και για πολλούς λαούς εκείνη την εποχή, Αιγυπτίους, στην Βαβυλώνα τότε, μάλλον Μεσοποταμία καλύτερα να το πω, πίστευαν ότι οι αριθμοί είναι ζωντανοί.
δεν είναι με την έννοια ζωντανή, δηλαδή άνθρωποι αυτά ή έχουν, κινούνται και αυτά, αλλά είναι σε ένα, ζωντανή σε ένα πνευματικό ενεργειακό επίπεδο. Οι αριθμοί, κρατήστε το αυτό, είναι ένα κλειδί που θα σας το δώσω τώρα από την αρχή, σημαίνουν αγάπη. Είναι ένας συντονισμός κυρίως αγάπης. Συντονίζονται λοιπόν με εμάς προκειμένου να μας μεταδώσουν ένα μήνυμα και να μας μιλήσουν στην ψυχή μας. Όταν δείτε μόνους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι και το 9, είναι αριθμοί που μιλάνε στην ψυχή. Η ψυχή σας θέλει να σας περάσει ένα μήνυμα. Ίδια σας η ψυχή. Μπορείτε να βρείτε, γιατί έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο, αλλά και στο site μου πολλές πληροφορίες για να μην χαλάω, σπαταλάω χρόνο τώρα, τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί, ο 1 κτλ. Και πάμε τώρα σε έναν πολύ ιδιαίτερο αριθμό. Ο αριθμός 11. Θα τον αναλύσουμε λίγο. Είναι αυτός ο αριθμός. 11, 3 δεκάρια, 4 δεκάρια, 5, 6, δεν έχει σημασία. Η δύναμη αυτού του αριθμού σημαίνει ότι είναι ένας δυνατός αριθμός, από τους πολύ δυνατούς αριθμούς, διέστηση, διδασκαλία, συναισθήματα και έμπνευση. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Μια μικρή ιστορία. Ο αριθμός 11 είναι από τους πιο ισχυρούς αριθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη, υπάρχουν 11 αυτή τη στιγμή, με τη θεωρία που υπάρχει βέβαια, άλλοι κόσμοι ή σύμπαντα, να το πω έτσι, στο οποίο και ένα από αυτά είναι και το δικό μας. Υπάρχουν 11 μεμβράνες στον εγκέφαλο. Η 11η περίοδος στην περίοδο της γυναίκας, στην σελήνη, στις 28 μέρες, παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Για τους Πυθαγόριους, ο αριθμός 11 ήταν πολύ ιδιαίτερος. Ήταν η κόλαση. Ναι, ήταν η κόλαση. Ήτανε διότι εκεί ο άνθρωπος έπρεπε να επιλέξει μεταξύ εγωισμού, εγωκεντρισμού, του ειδόλου που έβλεπε στον καθρέφτη του, ή αν θα ανέβαινε πνευματικά. Ο αριθμός 11 λοιπόν γίνεται ένας πνευματικός αριθμός αναγκαστικά. Πολλοί άνθρωποι που φοράνε, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών αυτόν τον αριθμό, είτε στον δρόμο ζωής, στο πεπρωμένο του, στην ολοκληρωσή του, στην αριθμολογία του γενικότερα, στο προφίλ του ή στην ψυχή του ή οτιδήποτε, δίνουν πολύ 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 νευρικότητα. Μπορεί να δείτε ανθρώπους εντεκάρια, οι οποίοι να είναι σε ψυχιατρίο, να είναι με προβλήματα μεγάλη υγείας, να μην ξέρουν το σκοπό της ζωής τους, να χαλάνε πραγματικά, να χαραμίζουν τη ζωή τους και την ψυχή τους, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό, γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτές τις ενέργειες. Ο Χίτλερ ήταν 11. Είχε τη δυνατότητα ή να γίνει καλλιτέχνης, άσχετα αν τον απέρριψαν και τα λοιπά, ή να γίνει καταστροφέας ψυχών, θυσιών, αίματος και τα λοιπά και τα λοιπά, με ό,τι κατάληξη υπήρχε. Και βεβαίως εννοείται ότι και εκείνος ασχολήθηκε με αστρολογία, ασχολήθηκε δυστυχώς με μαύρη μαγεία, ασχολήθηκε με διάφορα πράγματα, τα οποία κατέληξε αλλού η ψυχή του να πάρει άλλες αποφάσεις. Αυτή είναι όμως η δύναμη του αριθμού 11. Πολλοί άνθρωποι από εσάς δεν καταλαβαίνουν τη δύναμη και τη δόνηση αυτού του αριθμού και γι' αυτό χαμηλώνουν και ζουν στο 2, δηλαδή 1 και 1, 11 δηλαδή, μας κάνει τον αριθμό 2. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί όπως είναι 22, 33, 44. Πολλοί αριθμολόγοι δεν τον παραδέχονται αυτούς τους αριθμούς, λένε δεν είναι κυρίαρχοι. Για έναν λόγο θα σας πω. Διότι η δόνηση που ζει ο άνθρωπος, αν δεν αφυπνιστεί, είναι η χαμηλή δόνηση. Αν κάποιος έχει 22, ζει στο 4. Αν κάποιος έχει 33, ζει στο 6. Και πρέπει αυτές οι δονήσεις, επειδή είναι πολύ ψηλές πνευματικά, πρέπει από το άτομο να κατακτηθούν πραγματικά. Μέσα από ενεργειακές θεραπείες, μέσα από ενίσχυση ενέργειας, μέσα από διάφορα αυτογνωσία, αν θέλετε, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, με πολλή προσπάθεια. Ο 11 λοιπόν, για να επανέλθω λιγάκι, να σας πω το εξής, είναι ο τελευταίος αριθμός της ύλης. Το επαναλαμβάνω. Στο σύμπαν αυτό είναι και επιστημονικό, έτσι, δεν σας λέω αρλούμπες τώρα, είναι και από την επιστήμη, είναι και από τη φιλοσοφία. Ο αριθμός 11 είναι ο τελευταίος αριθμός, η τελευταία διάσταση που έχει ύλη, περιλαμβάνει ύλη. Από εκεί και πέρα, από τη 12η διάσταση και μετά, τότε δεν έχουμε ύλη, έχουμε αντίύλη ή έχουμε, ας το πούμε, αραίωση της ύλης. Ύλη δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτό δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο το βλέπουμε, σε έναν άλλο κόσμο όμως έχει εξαφανιστεί. Είναι άειλο, είναι ένα περίγραμμα μόνο, ένα ενεργειακό περίγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν οι αριθμολόγοι λένε ότι ο 22-33 είναι τόσο υψηλά πνευματική που πολύ λίγοι άνθρωποι καταφέρουν να ζήσουν σύμφωνα με αυτό το σχέδιο ζωής και να καταλάβουν τη δύναμη που φέρνει αυτός ο αριθμός. Γι' αυτό και έχουμε αυτούς τους συντονισμούς, για να είναι μια υπενθύμηση
για την πνευματικότητά σας, μια υπενθύμηση για τη δύναμή σας, μια υπενθύμηση για τη διδασκαλία, μια υπενθύμηση για το σκοπό ζωής σας. Αυτό κάνουν οι αριθμοί. Και είναι μέσα από αγάπη. Θα σας το πω ως εξής. Το σύμπαν, ο Θεός, η ενέργεια, όπου πιστεύει ο καθένας, είναι η αγάπη. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Και οι αριθμοί μέσα από αυτή την ενέργεια, αν θέλετε, του σύμπαντος, της κοσμικής αυτής αγάπης, έρχονται, συντονίζονται με εμάς, με την ψυχή μας, με τον ανώτερο αυτό μας και μας δίνουν μηνύματα ώστε να συνεχίσουμε και να βρούμε δύναμη. Οι υπόλοιποι αριθμοί είναι ο 2, υπάρχουν πολλοί αριθμοί βέβαια και θα σας πω τι θα κάνουμε, είναι ο 2-2-2 που πολλοί το βλέπετε, είναι ιδέες να γίνουν πραγματικότητα, μην μείνεις μόνο στις ιδέες. Τώρα είναι η ώρα, να πιστέψεις τα όνειρά σου, να αναπτύξεις αυτά που βλέπεις στα όνειρά σου και να μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Αυτό είναι ένα κλειδί. Και όσοι βλέπετε το 3-3-3 ή οποιοδήποτε συνδυασμό 3-3-3 είναι επικοινωνία, μήνυμα για σένα, πρόσεξε όχι στην κριτική και να εκφραστείς με δημιουργικά ταλέντα, με τις ικανότητές σου και να κάνεις, να εκφράζεσαι και να λες τις αλήθειες σου. Έτσι πολύ πολύ λίγα πραγματάκια. Θα τα βάλω εδώ πέρα να κατευτούν λιγάκι. Προτού όμως ανακατέψουμε, θα σας κάνω λοιπόν ένα πολύ μικρό ρίξιμο για το τι σημαίνει αυτή η συγχρονικότητα μέσα από το ταρό. Και μετά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, να επιλέξω αρκετά χαρτάκια, τα οποία θα είναι διάλεξε μια κάρτα. Θα δείτε, δηλαδή εσείς θα επιλέξετε, θα επιλέξω αρκετά πράγματα, μην ανησυχείτε, προκειμένου και εσείς να δείτε τι συντονίζεστε. Η διάρκεια αυτής της πρόβλεψης, αυτό που δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη, αυτού του συντονισμού δηλαδή, αν βλέπεις αριθμούς, είναι περίπου ένας μήνας. Δηλαδή είναι από τώρα, από τις, ας πούμε, 24 του μήνα μέχρι και τις 24 του μήνα του Νοεμβρίου. Έτσι, περίπου. Και τώρα, να κόψω ένα λεπτό και να επιλέξω φυσικά τρεις κάρτες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο ταξίδι μας αυτό, για να μας βάλουν ένα οδηγό και μετά να ξεκινήσουμε. Πολύ πολύ γρήγορα θα επιλέξω μία κάρτα, είναι ο ακόλουθος, νέα δηλαδή και διαδρομή, ένας βασιλιάς, πολύ ωραίο, δυνατό, που σημαίνει ύλη και φυσικά είναι και το αστέρι. Λοιπόν, πολύ όμορφες κάρτες, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Ζώδια γης, ζώδια βέβαια του αέρα εδώ, κυρίως υδροχώος, αλλά έχουμε τα αστέρια, είναι η συμπύκνωση και η αντίύλη. Να σας τα φέρω να τα δείτε. Σημαίνει διαδρομές, θέλω να το δείτε και συμβολικά, διαδρομή, μήνυμα, το μήνυμα που φέρνει αυτή η κάρτα, το μήνυμα της γης, το μήνυμα της φροντίδας, το μήνυμα ότι όλα θα πάνε καλά, το μήνυμα και της ύλης γενικότερα που ζούμε εδώ. Ο βασιλιάς, ναι βεβαίως, σημαίνει ωριμότητα, σοφία, γνώσεις, έχει φτάσει και βέβαια σημαίνει και επαγγελματικά και καριέρα και καταξίωση. Διότι ναι, οι αριθμοί μιλάνε για πολλά πράγματα, για ποικίλα πράγματα. Και φυσικά τι έχουμε, έχουμε και το αστέρι, το οποίο είναι η καθοδήγηση από τα αστέρια. Εδώ είναι οι Πλειάδες. Για τους αρχαίους Έλληνες οι Πλειάδες ήταν ένας πολύ σημαντικός αστερισμός, όπου είναι οι 7 κόρες και ο αριθμός 7 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, σημαίνει πνευματική κατεύθυνση, πνευματικότητα και εδώ είναι η ροή, είναι το νερό που σχηματίστηκε η ζωή μέσα από το νερό και όχι μόνο αυτό, σημαίνει ροή, σημαίνει αγάπη, διότι το νερό στη γλώσσα των ταρών σημαίνει και η αγάπη, οι κούπες δηλαδή, η πηξίδα, η κατεύθυνση, η αγάπη προς την ανθρωπότητα, η ολοκλήρωση, πόσο όμορφα πράγματα δηλαδή, οι αριθμοί είναι εκεί μέσω της αγάπης να μας κατευθύνουν και να μας οδηγήσουν. Δηλαδή εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι η ύλη, η αντίύλη με μηνύματα ότι ναι, επικράτησε ο γήινος κόσμος, επικράτησε η ύλη έναντι της μη ύλης και δημιουργήθηκε, αν θέλετε, ο κόσμος, οι αριθμοί, οι συγχρονισμοί κτλ. Όμως, να το πάμε λίγο εδώ έτσι, οι συγχρονισμοί γίνονται μέσα από άλλους κόσμους. Κοιτάξτε εδώ πίσω και έναν πλανήτη, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς φωτίζουν όλα αυτά. Είναι οι πνευματικοί εκείνοι κόσμοι, τους οποίους δεν τους βλέπουμε, αλλά με έναν αόρατο δικό τους τρόπο μας κατευθύνουν και παίρνουμε έμπνευση. Αυτό που θα κάνω τώρα, φίλες και φίλοι, είναι, εδώ θα ανακατέψω, είναι γύρω στα 100 χαρτιά περίπου. Περίπου 100, 110 κάπου εκεί. Με αριθμούς, με νούμερα και με μηνύματα, όπως είδατε προηγουμένως. Εντάξει, έτσι κάναμε μια εισαγωγή. Ελπίζω να σας αρέσει.
Ελπίζω να συντονίζεστε κι εσείς και είναι μια κατάλληλη στιγμή τώρα για εσάς που το βλέπετε ίσως και για πρώτη φορά, συγγνώμη, να κάνετε και την εγγραφή σας. Πάμε λοιπόν να αναζητήσουμε αυτή τη στιγμή κόσμους, να ψάξουμε λίγο κόσμους, να αναζητήσουμε νούμερα τα οποία εσείς συντονίζεστε με έναν τρόπο, θα σας πω πώς, αφού λίγο ανακάτεψα. Δεν πειράζει να είναι ισιωμένα, εμένα δεν πειράζει, γιατί μέσα από το χάος, γιατί και το σύμπαν είναι συγχρόνως και χαοτικό, ο κόσμος είναι συγχρόνως και εδώ χαοτικός, αλλά υπάρχει και ύλη και αρμονία και κατάσταση, ας το πούμε, σταθερότητας. Λοιπόν, εδώ έχω τα χαρτιά. Δεν πειράζει αν βγουν ανάποδα ή όχι, βάζω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, για να δούμε, 9, 10, 11 και άλλο ένα λοιπόν, 12 φίλες και φίλοι. Είπαμε για το 12, είπαμε και σημαντικούς αριθμούς. Επιλέξτε εσείς αυτή τη στιγμή ποιο από τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 χαρτιά θέλετε εσείς. Επιλέξτε με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλετε διαισθητικά, θέλετε γιατί το βλέπετε έτσι, θέλετε αριθμολογικά, θέλετε γιατί αυτό είναι το 11, θέλετε γιατί αυτό είναι το 1, οτιδήποτε θέλετε γιατί συντονίζεστε εσείς με κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή, αν βλέπετε το 1, καλό θα είναι να δείτε αυτό. Αν συντονίζουμε το 5, τότε πάμε 1, 2, 3, 4, 5, καλό είναι να δείτε αυτό. Και τους αριθμούς από πίσω. Είναι αρκετοί συνδυασμοί, είναι και το 11, είναι και το 12. Νομίζω είμαστε ok. Με έχετε παίξει, φυσικά μπορείτε να πάτε πίσω λίγο και το βίντεο να το ξαναδείτε. Πάμε λοιπόν στον αριθμό 1 να δούμε. Ο αριθμός 1 έχει να κάνει με το 87. 8 και 7 δηλαδή. Είναι μια τετράδα, ή 87-87 βλέπετε, ή 8-78, ή 78, ναι, ή 80, ή 8-78, συγγνώμη, ή 78, ή 7-87, ή 88-7, οποιοσδήποτε συνδυασμός, μην τα λέω τώρα και παίρνει πολλή ώρα. Είναι ένα σημάδι συντονισμού, που σημαίνει συντονίσουμε το δικό σου σχέδιο. Ήρθε ο καιρός, η στιγμή να ανακαλύψεις την αποστολή στη ζωή σου. Εντάξτε. Εδώ πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ένα ερώτημα και να μου πείτε: ωραία, ρε Ακάς, μια χαρά τα λες στα μηνύματα. Πώς θα ανακαλύψω εγώ την αποστολή στη ζωή μου? Η αποστολή στη ζωή μας, έχουμε εργαλεία, έχουμε πράγματα και μπορούμε να τα καλύψουμε με πολλούς τρόπους. Ο καθένας βεβαίως έχει την ελευθερία να τα επιλέξει με τη δική του διαδρομή. Εγώ θα επέλεγα, ας πούμε, μέσω ταρό, μέσω αστρολογίας, αριθμολογίας, να έχω κάνει πολλά πράγματα και βεβαίως όχι μόνο αυτό, έχω κάνει και άλλα πολλά ενεργειακά πράγματα. Και θεραπείες και. Πολλά. Και ενεργειακές θεραπείες κτλ. Μην σας λέω τώρα γιατί δεν θέλω να σας κατευθύνω κάπου. Καλό είναι να επιλέξετε εσείς. Κρυσταλλοθεραπείες και αυτά. Λοιπόν, ναι, κάποιος μπορεί να μην τα πιστέψει, κάποιος μπορεί να τα πιστεύει, κάποιος μπορεί να τα απορρίπτει. Είναι ok, είναι εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή. Έτσι όμως ξεκινάει κάπως από μια αρχή, από ένα μονοπάτι και κάπου αυτό το μονοπάτι θα σας οδηγήσει σίγουρα. Πάμε λοιπόν όσο έχετε συντονισμό με τον αριθμό 2, λοιπόν, με την δεύτερη επιλογή και έναν αριθμό 51-51. Αλλαγές έρχονται στη ζωή, έχει όμως πίστη. Δώσε πολύ μεγάλη σημασία στους φίλους, στην οικογένεια και ποια μηνύματα θα πάρεις μέσα από αυτό το περιβάλλον, μέσα από αυτούς τους φίλους και από την οικογένεια, διότι κάτι θέλουν να σου πούνε. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για σένα, το οποίο πρέπει να είσαι παρόν, παρούσα και όταν λέω αυτό εννοώ να είσαι σε εγρήγορση για να μπορέσεις να το μάθεις αυτό το μήνυμα, να το ακούσεις καλύτερα. Όσοι επιλέξατε το 3. Το 3 λοιπόν έχει να κάνει με έναν πολύ ιδιαίτερο αριθμό. Καλύψαμε τους υπόλοιπους, αλλά έχει να κάνει το 44, τα 3-4 ή τα 4-4. Δοκιμασίες, ναι. Χρειάζεσαι όμως δύναμη. Έρχονται προκλήσεις. Πρέπει να έχεις πίστη και πρέπει να βρεις ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το ανώτερο νόημα για ποιο λόγο περνάς αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις δοκιμασίες. Γιατί περνάς αυτές τις δοκιμασίες, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Γίνεται για να σε τιμωρήσουνε? Όχι. Για κάποιο λόγο, μήπως για να γίνεις πιο ενεργειακά δυνατός, δυνατή, μήπως για να αντιληφθείς πράγματα και καταστάσεις, μήπως για να ξεκαθαρίσεις, μήπως για να μάθεις αλήθειες, μπορεί να είναι αυτό. Πάμε στον αριθμό 4. Είπαμε ο καθένας επιλέγει, μπορεί να επιλέξετε και με τον δρόμο ζωής σας, μπορεί να επιλέξετε και με τον αριθμό ψυχής σας, μπορεί να επιλέξετε με αυτό το νούμερο που βλέπετε, δηλαδή αν κάποιος βλέπει το 44, μπορεί να επιλέξει το 2 και να επιλέξει και το 4, έτσι. Είναι ανοιχτό. Διαισθητικά, μπορεί διαισθητικά ο καθένας όπως θέλει. 90-90. Ένας πολύ πολύ δυνατός αριθμός. Κλείνουν κύκλοι. Εσείς που λέξετε το 1, 2, 3, 4
είναι η ώρα να κλείσουν κάποιοι κύκλοι. Εσείς θα το δείτε ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι που κλείνουν. Είναι ολοκλήρωση και βεβαίως χρειάζεται υποστήριξη. Για να μπορέσει αυτός ο κύκλος να κλείσει με θετικό τρόπο, χρειάζεσαι πολύ βοήθεια και πολύ υποστήριξη από το γύρω σου περιβάλλον. Έχεις όμως και ευλογίες. Όποτε βλέπουμε το 0 μπροστά, όσο όποιον αριθμό υπάρχει το 0 μπροστά, σημαίνει και θεϊκή καθοδήγηση, σημαίνει και θεϊκό σχέδιο. Αν θέλετε, είναι αυτό που λένε, το έλεγε ο Πυθαγόρας βέβαια, με έναν άλλο τρόπο, αλλά είναι αυτό που λένε θέλημα Θεού. Θεϊκό σχέδιο υπάρχει. Θυμηθείτε, και τον, μιας και ήρθε εδώ, γιατί μου ήρθε φλασιά τώρα και πρέπει να το πω αυτό, και τον Ιησού, όταν έλεγε στο Θεό, απελθέ απ' εμού το ποτήριον τούτο. Και επίσης, και όταν ο Ιησούς ήταν και στην έρημο, όπου έπρεπε να περάσει τις δοκιμασίες, ήταν τα δύο σχέδια ζωής που είχε. Ή θα πήγαινε στο Σταυρό, είχε θέμα, είχε επιλογή, έτσι. Είχε επιλογή. Γι' αυτό είπα στο τέλος, ας γίνει το θέλημά σου. Είχε επιλογή ή στο Σταυρό, ή με τη δύναμη που είχε, να ακολουθήσει άλλη πορεία. Προβληματιστείτε πάνω σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Η πέμπτη κάρτα λοιπόν είναι το 7 και το 2, με οποιοδήποτε συνδυασμό. 7, 2 και το 27 είναι και το, 50, και το 27 μπορεί να είναι, αν και έχει άλλη δόνηση, αλλά ταιριάζει πολύ σε αυτό. Υπάρχουν καλά νέα εδώ. Τύχη. Νέα δουλειά μπορεί να ανοίξει. Νέοι άνθρωποι στη ζωή σου. Πάρε και ένα καναλαχείο. Μην τρελαθείς τον τζόγο. Παίξε, ξέρω εγώ, τυχερά παιχνίδια ή δεν ξέρω τι. Μην το παρακάνεις όμως, γιατί εδώ το 7 σημαίνει με λελογισμένο τρόπο, με μια λογική, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, ένας από τους αριθμούς, το 7 και το 2 συνδυασμός, ο οποίος δίνει τύχη. Όσον αφορά στο κομμάτι και της δουλειάς. Ναι, να πω κάτι εδώ. Εξαρτάται και από εμάς. Αν κάποιος πει, αυτά είναι μπούρδες, είναι βλακίες, δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω, φυσικά εννοείται δεν θα λειτουργήσει. Αν κάποιος πει όμως, OK, εντάξει, για να το δω, για να το ελέγξω, για να αρχίσω να το ανοίγω, για να το δοκιμάσω, νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερή, αρχίζει κάτι να ανοίγει. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πάμε τώρα στο επόμενο. 588. 58, 588, 885 κτλ. Αλλαγές. Έρχονται πολλές αλλαγές, σημαντικές αλλαγές, πρέπει να τις αγκαλιάσεις αυτές τις αλλαγές και έχεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Έχεις αρκετή υποστήριξη. Μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα χρειαστεί να φοβηθείς. Γιατί έχεις την υποστήριξη ή ζήτα βοήθεια και υποστήριξη και από πάνω. Από που πιστεύεις. Σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει φύγει και να υπάρχει μια ψυχή εκεί. Από το Θεό τον ίδιο, από τον Ιησού, από τους αγγέλους, όπου ο καθένας νιώθει, από κάποιους αγίους, όπως νιώθει ο καθένας άνετα, από το ίδιο το σύμπαν. Η πνευματικότητα, ξέρετε, θα σας πω κάτι. Όλες οι θρησκείες λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Μπορεί κάπου να υπάρχουν κάποια άλλα αφηγήματα ή κάποιες άλλες αποχρώσεις, όλα όμως καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Η αγάπη του πνευματικού κόσμου προς τον υλικό κόσμο και στον άνθρωπο. Η γη που ζούμε δεν είναι όμορφη. Η φύση δεν είναι όμορφη. Τα ζώα τα οποία υπάρχουν. Οι καλοί άνθρωποι, να υπάρχουν και οι κακοί και οι καλοί άνθρωποι. Αυτά που έχουμε χτίσει, που έχουμε κάνει. Η φύση που μας προστατεύει. Η μητέρα η γη που μας αγαπάει. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το οικοδόμημα. Είναι τυχαίο. Προχωράμε. 9 και 1. Ένας πολύ δυνατός αριθμός. Ένα σημάδι νέων ξεκινημάτων. Νέοι κύκλοι σε όλα τα επίπεδα. Όμως αυτό που σημαίνει, επειδή είναι το 9 και το 1, σημαίνει στηρίξου και στα πόδια σου. Πρέπει να στηριχθείς. Μπορεί να πάρεις και κάποιες αποφάσεις μοναχός σου ή μοναχή σου. Να πρέπει να επιλέξεις μόνος σου ή μόνη σου κάποια πράγματα. Να είναι δύσκολο. Ίσως να νιώθεις ότι είσαι και μόνος σου ή μόνη σου και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Ή μπορεί να υπάρχει και ένας λίγο δραματικός κύκλος σε αυτό το οποίο ολοκληρώνεται και τελειώνει, αλλά ήρθε η στιγμή. Στο επόμενο. Το 6 και το 4. 64, 646, 464 κτλ. Νέα ξεκινήματα σε προτρέπει, σε νέα ξεκινήματα σε αυτό που αγαπάς. Τι είναι αυτό που αγαπάς? Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, θα δουλέψεις πολύ. Το 4 σημαίνει θα δουλέψω πολύ. Αυτό που αγαπάω, ό,τι και να είναι, μπορεί να είσαι σε μια δουλειά η οποία να σε σφίγγει, να σε φυλακίζει. Και εσύ να θέλεις να κάνεις άλλα πράγματα. Ναι, αλλά δεν έχεις το χρόνο ή το χρήμα ή δεν ξέρω τι άλλο, ή τις διασύνδεσεις ή δεν ξέρω τι. Όμως σου λέει εδώ, προχώρα σε αυτό που αγαπάς.
ή μπορεί να είναι μια νέα δουλειά, ή να θες να προχωρήσεις, να πάρεις μια προαγωγή, οτιδήποτε, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Σου λέει όμως σε αυτή τη ζωή, ήρθε η στιγμή να συντονιστείς με αυτό που αγαπάς. Δώσε σημασία και στην οικογένεια όμως. Κράτα ισορροπίες. Πήγαινε σε ανθρώπους στον οικογενειακό σου κύκλο όπου εσύ αισθάνεσαι άνετα. Μαμά, μπαμπάς, αδερφός, αδερφή, ξάδερφος, δεν ξέρω τι, όποιος είναι αυτός ο οποίος εσύ νιώθεις άνετα να του μιλήσεις, να του πεις για τα σχέδιά σου και να πάρεις και συμβουλές. Βέβαια εδώ σημαίνει, όχι, οικογένεια βέβαια σημαίνει και φίλος, έτσι. Στο επόμενο, 8 και 9. Πάλι κλείσουμε και κύκλο να έχουμε εδώ. Πάρε κουράγιο δύναμη. Υπάρχουν πολλά σχέδια για σένα, τα οποία είναι ανοιχτά. Τα σχέδια αυτά είναι για να πάρεις δύναμη και να έχεις εμπιστοσύνη, διότι κάτι κλείνει το οποίο σε δυσκόλευε. Σου πήρε πολύ δύναμη. Σου απορρόφησε πάρα πολύ δύναμη. Σε έκανε λίγο ενεργειακά ευάλωτο, λίγο ενεργειακά να χάνεις τη δύναμή σου. Κάτι κλείνει όμως εδώ. Θέλει δύναμη και κουράγιο. Πολλές φορές χρειάζεται να κλείσουμε εμείς τους κύκλους και έχει πολύ πόνο. Αυτός ο πόνος όμως δεν είναι για να μας ρίξει κάτω. Θα μας ρίξει. Θα μας δυσκολέψει. Θα μας περάσει μέσα εμπόδια. Αυτός ο κύκλος όμως είναι για να μας κάνει δυνατούς και να αντιληφθούμε πράγματα. Και για να εκτιμήσουμε την ίδια τη ζωή. Και την ίδια τη ζωή τη δικιά μας. Το επόμενο είναι το 71. Ένας πολύ, πολύ, πολύ ισχυρός αριθμός. Ανάλογα με τις πράξεις σου που έχεις κάνει ή θα κάνεις, θα είναι ανάλογη και ανταμοιβή. Πιστέψτε με, το κάρμα λειτουργεί με πολύ μυστήριους τρόπους. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι δεν υποφέρουν ή έχουν το κοκαλάκι της νεκταρίδας ή ότι τα έχουν όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να τους κυνηγάνε. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δέχονται απειλές για τη ζωή τους. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πολλά οικογενειακά προβλήματα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί από αυτούς που νομίζουμε ότι να είναι πολύ πολύ δυστυχισμένοι. Μπορεί να έχουν πολλά λεφτά, μια οικονομική άνεση, αλλά να τους κυνηγάει όλο το σύμπαν. Γιατί μην νομίζετε, κάποιος ο οποίος ανεβαίνει και γίνεται ισχυρός οικονομικά, δεν έχει φίλους. Έχει ανταγωνιστές και ελάχιστους φίλους, για να μην πω και καθόλου. Εδώ λοιπόν αυτός ο αριθμός λέει ότι χρειάζεται προσοχή, διότι εδώ είναι ένας νόμος του κάρμα, γιατί το 71 γίνεται και 8, έτσι. Πρόσεξε λοιπόν, με συνέπεια, με συλλογή, με λογική, με προσοχή, μετριάζεις τη συμπεριφορά σου, τις πράξεις σου, ώστε το κάρμα να είναι θετικό και να σε ανταμείψει. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε 1, 2, 3, 4, είπαμε, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Πάμε λοιπόν στο 11. Ο αριθμός 11 είναι ένας άλλος πολύ, πολύ ισχυρός, πανίσχυρος αριθμός. 8, 8 ή 3 οχτάρια ή 4 οχτάρια ή 2 οχτάρια κτλ. Είναι και ο αριθμός, τα 3 οχτάρια βέβαια, είναι και ο αριθμός του Ιησού. Γι' αυτό λέγεται δυνατός αριθμός, σημαίνει δημιούργησε θετικό περιβάλλον γύρω σου. Είναι ακριβώς αυτό που προσπάθησε και ο Ιησούς, αγάπη, πνευματικότητα, θετικό περιβάλλον, φως, να φέρει το φως, να το φέρει το πνευματικό κομμάτι να γιωθεί, οι κύκλοι να γιωθούν, να έρθουν κάτω στη γη. Θα μου πεις εσύ, θα γίνω εγώ Ιησούς και τα λοιπά. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε εσύ να γίνεις, να ισχυροποιηθείς πνευματικά, να καταλάβεις πράγματα για τον εαυτό σου, την αποστολή σου, τι σημαίνει, τι γίνεται, τι θέλει η ζωή από σένα, τι σου χρωστάει η ζωή, τι θέλει να σου προσφέρει η ζωή, έτσι. Πώς μπορείς εσύ να γίνεις δυνατός, δυνατή, τι ενέργειες χρειάζεται να κάνεις, να ανακαλύψεις, πού θα σε πάει η διαδρομή σου, προκειμένου να φτάσεις σε άλλα επίπεδα. Πολύ καλό και για το επόμενο διάστημα, έτσι, και είναι πολύ, είναι και master number βέβαια αυτός εδώ, 88, τέλος πάντων, είναι ιδιαίτερος. Και πάμε σε έναν άλλο πάρα πολύ δυνατό αριθμό και αυτό σε 92-92. Νέα ξεκινήματα μέσα από συνεργασίες. Έρχονται ευκαιρίες, έρχονται άνθρωποι που μπορεί να σε βοηθήσουν στη διαδρομή σου. Πρέπει να ανοιχτείς, να τους εμπιστευτείς, να καταλάβεις ότι σε αυτή τη ζωή ναι, ανοίγουν, κλείνουν κύκλοι. Είναι ένας αέναος κύκλος δυστυχώς, όπου και αυτή τη στιγμή σε κάποια σημεία στο σύμπαν ένας πλανήτης καταστρέφεται, ένας άλλος και κάπου αλλού γεννιέται. Έτσι είναι και εδώ. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή μας, κάποιοι άλλοι άνθρωποι έρχονται. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Μην κλείνεσαι το 9, θέλω να σας πω κάτι.
Το 9 εδώ που βλέπετε είναι ο κύκλος που κλείνει και σε πάει πάλι από την αρχή. Αυτό εδώ πέρα το τσιγκελάκι σημαίνει σε πηγαίνω πάλι πίσω στην αρχή. Δεν σε πηγαίνω στην αρχή, να ξεκινήσω από το 1 δηλαδή, μάλλον από το 0 που λένε. Δεν σε πηγαίνω από το 0 ως τιμωρία. Σε πηγαίνω, διότι έχω σχέδια, λέει το θεϊκό σχέδιο εδώ, στη διαδρομή σου που θα συναντήσεις, προκειμένου να κάνεις πράγματα και να συναντήσεις πράγματα. Θα τραβήξω λοιπόν... Θα τραβήξω, είναι το 12, ωραία 12... Ναι, δεν θα τραβήξω άλλο, θα το σταματώ. Δεν, έλεγα κάτι, μου ήρθε μια φλασιά, πως τράβαγα κάτι άλλο, έκανα και κάτι άλλο. Όχι. Το ξεκαθαρίζω εδώ, είναι αρκετές οι πληροφορίες, ολοκληρώνεται. Να φέρω και αυτά εδώ πέρα να τα βλέπετε, πολύ πιο κοντά, να βλέπετε τι, τους συντονισμούς. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Ήτανε πολύ ωραίο, νομίζω, πολύ ωραία μηνύματα. Μπορεί να σας βοηθήσει σε εσάς στους δικούς σας συντονισμούς. Ελπίζω να πήρατε τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και θα είμαστε πολύ σύντομα ξανά με κάτι καινούριο που ετοιμάζω. Δεν θα το πω τώρα, όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί. Αν θέλετε, γράψτε και από κάτω και από το βίντεο. Αν κάποια στιγμή είδατε κάτι, συντονιστήκατε, σας βοήθησε, έγινε ένας συντονισμός, είδατε κάποιο νούμερο το οποίο είχε σχέση, οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ.